Καλοκαιρινή μόδα για άντρες είναι το σημερινό μας θέμα. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε μια πάρα πολύ δυνατή τάση που είναι το navy blue. Γι' αυτό θα μας μιλήσει η Ελένη Λοΐζου, θα μας δώσει ιδέες. Ελένη μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Αφροδίτη μου. Έχουμε αντρική μόδα σήμερα για τα αγόρια μας. Έτσι, ένα χρώμα πολύ γλυκό και πολύ ωραίο που ταιριάζει σε όλα τα χρώματα του δέρματος, και σκούρα και ανοιχτό χρώμα. Και θα δούμε έτσι λίγο το navy blue, δηλαδή πιο πολύ σαν θάλασσα. Ναι, το ναυτικό. Λίγο το ναυτικό, ναι. Που ταιριάζει πολύ και για καλό και για casual όμως. Έχουμε φύγει λίγο από τα jean παντελόνια και θα ήθελα να προτείνω λίγο πιο παντελόνια. Ναι, είναι jean, αλλά είναι τα λεπτά του καλοκαιριού. Ναι. Όπως αν το αγγίξεις το καταλαβαίνεις, πολύ λεπτό παντελόνι. Πάρα πολύ. Δεν θα το νιώθουν οι φίλοι μας οι άντρες. Και είναι πολύ στη μόδα και μας θέλουν, μπορούν να κάνουν και λίγο ρεβέ στο κάτω μέρος, γιατί έχει και ωραίο τέλειωμα εδώ, που είναι ωραίο να φαίνεται με ένα παπούτσι. Και η ιδέα μου είναι πάρα πολύ γοητευτικό το navy, το look πάνω στον άντρα. Είναι δηλαδή, πάρα πολύ όμορφο. Μπορεί ναι. να είναι το πιο ωραίο χρώμα πάνω στον άντρα, κατά τη γνώμη μου. Επειδή είναι ένα χρώμα που ταιριάζει σε όλους. Ναι. Είναι ένα πολύ θετικό χρώμα. Δηλαδή δεν είναι σκούρο, δεν είναι ανοιχτό, υπερβολικό. Είναι ένα πολύ γλυκό χρώμα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Ας πούμε, θα μου άρεσε πάρα πολύ να έβλεπα το, με το μπλουζάκι αυτό, το άσπρο το παντελόνι. Ναι. Και ακόμα θα μπορούσαμε να βάλουμε και το σακάκι από πάνω για κάποιες στιγμές ναι. προς το βράδυ που θέλουμε να κάνουμε ένα πιο καλό ντύσιμο. Και θα ήθελα έτσι να φύγουμε λίγο από τα τζιν, εκτός και αν είναι σε πουκάμισο, που είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτά τα πουκάμισα. Το έχουμε και ξαναπεί, ναι, χωρίς το γιακά, που ταιριάζουν τέλεια με τα παντελόνια αυτά τα καλοκαιρινά. Mm. Και μπορούμε να το φορέσουμε και σαν ζακετούλα, δηλαδή από πάνω από ένα κοντομάνικο μπλουζάκι. Ναι, ανοιχτό να σου. Ανοιχτό, ναι, και κλειστό όμως. Έτσι τα ανδρικά ρούχα έχουν αποκτήσει λίγα πριν πιο ναυτικό και είναι πολύ στη μόδα και ταιριάζουν και με άσπρα και με μπλε παντελόνια. Ναι, ναι, είναι τέλεια. Όλοι οι συνδυασμοί που μας έχεις δείξει είναι ναι. εγγυημένοι. Δηλαδή... Και τα φουλάρια. Και κάνουν έτσι τα μπλουζάκια, ένα απλό t-shirt. Άμα του βάλεις ένα ωραίο φουλάρι, του δίνεις έτσι χαρακτήρα. Ναι. Και με ένα άσπρο παντελόνι έχεις ένα πολύ trendy look. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που το υποστηρίζουν έτσι το φουλάρι, ναι. δηλαδή που τους αρέσει. Άρα ναι, αυτό αμέσως και κάνει ναι. άλλο. Φέτος θα φορεθούν πάρα πολύ τα φουλάρια. Και όπως είδαμε και από πέρσι είχαν ξεκινήσει, απλά φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα μοτίβο. Ναι. Δηλαδή η μόδα παίζει με αυτή τη λεπτομέρεια που αλλάζει. Τα μπλουζάκια τα πόλο που είναι ολόχρονα στη μόδα και είναι πολύ όμορφα και πάνε και με πολλά πράγματα. Ναι. Και μπλε με μπλε, δηλαδή το μπλου είναι μπορείς να το βάλεις. Okay. Ναι. Και να βάλεις ένα παπούτσι, ας πούμε, καμελό ή μπέζ. Ναι, ήθελα στα παπούτσια λίγο, γιατί θα σε ρωτούσα. Ναι. Ιδανικά είναι αυτό το μπέζ και το καμελό, ιδανικά. Ιδανικά. Όμως υπάρχουν και άλλες επιλογές που να είναι safe, ας πούμε. Δηλαδή ένας άντρας μπορεί να βάλει και κόκκινα παπούτσια. Mm-hmm. Και κόκκινο και άσπρο και το μπέζ και το καμελό και χακί. Δηλαδή εξαρτάται από το πόσο τολμάει ναι. στο ντύσιμο του. Αθλητικό. Και αθλητικό και sneaker ταιριάζει. Ειδικά με αυτά όλα που έχω φέρει σήμερα, mm-hmm. είναι πάρα πολύ ταιριαστά και τα sneaker και τα αθλητικά. Τα πουκάμισα με τα σκουκίδες, τις γραμμούλες είναι πολύ στη μόδα και παίζουν και με τη λεπτομέρεια στα αντρικά φέτος. Έτσι, τα κουμπάκια, τα τελειώματα που ταιριάζουν με πολλά πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές στυλάτες λεπτομέρειες πάνω στο αντρικό ντύσιμο, ειδικά ναι. τον τελευταίο καιρό. Που πραγματικά είναι να ξέρεις να διαλέγεις λίγο. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι επιλογές που αν έχεις κάτι ναι. υπόψη σου, ας πούμε, μπορείς να πας και να εξοπλίσεις την βλάπα σου με κάτι που θα είσαι πάντα περιποιημένος και στυλάτος. Και στη μόδα και έτσι. Να πούμε και κάτι άλλο, τα παντελόνια έχουν στενέψει, δηλαδή είναι ναι. λίγο πιο εφαρμοστά. Δεν είναι στη μόδα τα φαρδιά, παντελόνια, παντελόνες και τα λινά. Έχουν πάρει έτσι μια άλλη μορφή, είναι λίγο πιο ίσια. Ίσια και... όμως, όχι στενά, δεν είναι στενά. Σαν αυτό εδώ, άμα το φορέσει ένας άντρας, θα είναι λίγο στενό. Είναι slim fit. Mm-hmm. Σαν αυτό εδώ, είναι λίγο πιο κοντό. Δηλαδή, είναι πολύ στη μόδα τα παντελόνια να είναι λίγο 3/4. Έχει κάποιους άντρες που υιοθετούν και διάφορες κάλτσες.
Και που είναι πολύχρωμες ή που έχουν μοτίβο πάνω και τα καουζίν έτσι ένα άλλο αέρα στον ντύσιμο τους. Ναι, τώρα που πες για 3 τέταρτα όμως, τα 3 τέταρτα πάνε σε όλους τους σωματότυπους ανδρών. Άμα έχει χοντρό αστράγαλο, εντάξει, όχι. Mm. Τώρα όμως, άμα ένας άντρας είναι αρκετά λεπτός και είναι λεπτά τα άκρα του, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Mm-hmm. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουν ανάλογα με το σωματότυπο τους, δηλαδή από αυτά που έδειξες, ας πούμε, τι ταιριάζει σε κάποιον και καλύτερα κάποιος άλλος να προτιμήσει κάτι άλλο, ας πούμε. Αυτά που έχω φέρει εγώ τώρα εδώ ταιριάζουν σε όλους τους σωματότυπους. Εκτός είπαμε αυτό που είναι 3 τέταρτα και άμα έχουν το χοντρό αστράγαλο, καλύτερα να μην το φορέσουν. Τώρα, άμα είναι αρκετά ψηλή, καλύτερα να μην φορέσουν το 3-4 γιατί θα τους είναι αρκετά κοντό. Αρκετά κοντό. Δεν θα είναι εκεί που πρέπει, τέλος πάντων. Ναι, επίσης να πούμε για τις βερμούδες ότι άμα είναι κάποιος λίγο πιο κοντός ή λίγο πιο ψηλός, η βερμούδα πάει ανάλογα στο γόνατο. Δηλαδή, άμα είσαι πιο κοντός, καλύτερα να είναι λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Άμα είσαι λίγο πιο ψηλός, πάει λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Έτσι είναι. Υπάρχει εκεί μυστικό. Ναι, okay. Και με βερμούδες είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα πουκάμισα και τα μπλουζάκια με φουλάρια. Δηλαδή, έτσι του δίνει ένα άλλο αέρα και άλλο στυλ. Και τα μοκασίνια, τα παπούτσια που φέτος θα δούμε και πολλά μοκασίνια και σε διάφορα χρώματα. Υπάρχουν και συγκεκριμένες μάρκες που έχουν βγάλει έτσι χρώματα έντονα για τους άντρες. Εντάξει, το καλοκαίρι θέλει χρώμα, δηλαδή μπορεί να λατρεύουμε τον ήλιο, αλλά θέλει και χρώμα, έτσι τη τσαχπινιά του, την πυρελιά του, θέλει. Λοιπόν, σήμερα είδαμε έναν αντρική μόδα, λοιπόν, γιατί είναι ωραία, μας αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαστε και με τους άντρες που σίγουρα προσέχουν το στυλ τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη μου, για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και εγώ ευχαριστώ.